Ελάτε, κύριε Παφίλη, τι λέτε. Να σας πω καταρχήν ότι εμείς δώσαμε τη μάχη ενιαία. Ευρωεκλογές, Δήμοι, Περιφέρειες. Πάντως, δεν γράψατε ένα σκορ το οποίο να δείχνει ότι αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ έρχονται σε εσάς. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Είστε πάνω κάτω στα ίδια. Ναι, δεν είμαστε ακόμα στα ίδια. Θα τα υπολογίσουμε στο σύνολο. Εντάξει. Γιατί εμείς και στους Δήμους και στις Περιφέρειες, γι' αυτό το λέω, τώρα, μεγάλη σημασία. Συνεννοούμαστε, τι λέω. Ναι, ναι. Μα ακούστε, να ακούστε με και εμένα όμως τώρα. Λέω, δεν εμφανίστηκε ένα ρεύμα υπέρ του ΚΚΕ να φύγει, ας πούμε, θα σας το στο 8-9%. Θα σας το εξηγήσω. Καλά, αυτά δεν γίνονται τόσο εύκολα στο ΚΚΕ. Δεν είπα ότι γίνονται αυτό που, εύκολα. Αυτό που λέω θα δείξει το πολιτικό μήνυμα συνολικά είναι και οι ευρωεκλογές, οι οποίες τώρα δεν μπορούν να συγκριθούν με τις προηγούμενες, θα συγκριθούν με τις βουλευτικές. Ήταν πολλωμένη η κατάσταση. Και στις περιφέρειες και στους δήμους. Που αφορά και τα ποσοστά του ΚΚΕ και πόσους θα πούμε στο δεύτερο γύρο συνολικά. Τι υπάρχει όμως μέχρι τώρα. Πρώτον, ότι χιλιάδες άνθρωποι μπήκαν στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Είτε για την Ευρωβουλή, είτε στους δήμους και στις περιφέρειες. Υπάρχει μια άνοδος και φαίνεται, και αυτά δεν αποδίδουν αμέσως. Αποδίδουν σε μία πορεία. Ένας κόσμος λοιπόν αντιστάθηκε στα διλήμματα, συμπορεύτηκε μαζί μας, και αυτό είναι ένα καλό σημάδι, είναι ένα πρώτο βήμα που πρέπει να ολοκληρωθεί και στην πορεία στις επόμενες εκλογές. Εμείς θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους πάλεψαν μαζί μας, και δεν ήταν όλοι με το ΚΚΕ. Ένας κόσμος ήρθε μαζί μας, συμπαρατάχθηκε. Να πούμε ότι εμείς τη ψήφο θα την καταθέσουμε την επόμενη μέρα στους αγώνες που υπάρχουν, και να κάνουμε και ορισμένα σχόλια. Ότι δεν είναι καλή η εξέλιξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε ό,τι έχουν ξανακάνει και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα και άλλα υποτιθέμενα αριστερά κόμματα, ακολουθώντας δεξιά πολιτική, την ίδια ουσιαστικά, τρίτο μνημόνιο, όλοι μαζί τα ψηφίζαν, να ξαναστείλει τον κόσμο πίσω. Αυτό δεν είναι καλό κατά τη γνώμη μας. Η συντηρητικοποίηση που υπάρχει δηλαδή. Και θα πρέπει να δοθεί μάχη συνολικά για να αλλάξει. Γιατί πολύ γρήγορα αυτοί που νομίζουν ότι τιμωρούν το ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνοντας στη Νέα Δημοκρατία θα νιώσουν την ίδια πολιτική που ένιωσαν όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Και τέλος, ένα θετικό που φαίνεται ότι υπάρχει είναι ότι η Χρυσή Αυγή πάει κάτω μέχρι να πάει στα Τάρταρα, γιατί εκεί πρέπει να πάει. Και φαίνεται ότι περνάμε εμείς σαν τέταρτο κόμμα. Μπήκε στη μοιρασιά των ευρωβουλευτικών εδρών και νέο κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, έτσι φαίνεται. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει συντηρητικοποίηση. Και είναι φυσιολογικό να υπάρχει συντηρητικοποίηση. Και αυτό έχει συμβεί παντού. Πάρτε Βραζιλία, Λούλα, σοσιαλιστές κλπ. Ποιον έφεραν. Πάρτε άλλες χώρες. Όταν ακολουθείς δηλαδή μια πολιτική που είναι ουσιαστικά δεξιά, με την έννοια ότι είναι κατά του λαού και υπέρ των λίγων, πρώτον έδωσε πάτημα και στη Νέα Δημοκρατία και στο Κινάλ να πούνε ότι δικαιωνόμαστε που ακολουθήσαμε τα μνημόνια, και μάλιστα και εσείς φέρατε και νέο και το ψηφίσαμε και όλοι εμείς.